Η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία Άρτας, διοργάνωσε το βράδυ της Παρασκευής ανοιχτή πολιτική εκδήλωση με σκοπό την υποδοχή των νέων μελών και τη συνάντηση όλων παλαιών και νέων μελών του κόμματος. Έκδηλε σε όλους η διάθεση για αγώνα αλλά και η βεβαιότητα ότι οι επερχόμενες εθνικές εκλογές, όποτε γίνουν αυτές, θα δώσουν στο ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, την πρωτιά και την ισχυρή εντολή για συγκρότηση προοδευτικής κυβέρνησης με την προγραμματική σύγκληση ευρύτερων δυνάμεων από την αριστερά. Προγραμματική σύγκληση με θεμέλιο τη δίκαιη ανάπτυξη, την κοινωνική δικαιοσύνη, τη διεύρυνση των εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων, την αντιμετώπιση της ακρίβειας και της ανεργίας, τη δημοκρατία και την κοινωνική αλληλεγγύη, όπως επισημάνθηκε. Κυρίαρχο θέμα επίσης στη συνάντηση αποτέλεσε η καθημερινότητα και τα προβλήματά της που ταλανίζουν την κοινωνία, αποτέλεσμα της νεοφιλελεύθερης πολιτικής και των επιλογών της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπως υπογραμμίστηκε. Ειδικότερα, ο διάλογος επικεντρώθηκε στην ακρίβεια αλλά και στην τιμή του ηλεκτρικού, των καυσίμων και στα είδη πρώτης ανάγκης, στον πληθωρισμό που ξεπέρασε το 11% με δραματικές επιπτώσεις, ιδιαίτερα στα χαμηλά εισοδήματα, όπως άλλωστε επεσήμανε και ο προσκεκλημένος της εκδήλωσης, ο κύριος Νάσος Ηλιόπουλος, ο οποίος πρόσθεσε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ότι στέλνουμε και από την Άρτα ένα ισχυρό πολιτικό μήνυμα προς τον ελληνικό λαό που έχει γονατίσει πως υπάρχει ελπίδα. Σήμερα είναι μια σημαντική μέρα. Και είναι μια σημαντική μέρα γιατί σήμερα υπάρχει μια νίκη για το κράτος δικαίου, για το αίσθημα δικαίου, για τη δημοκρατία στη χώρα. Υπάρχει μια μεγάλη νίκη γιατί σήμερα κατέρευσε η προσπάθεια του καθεστώτος Μητσοτάκη, γιατί καθεστώς είναι, ένα τεράστιο σκάνδαλο να το βαφτίσει σκευωρία. Και αυτή είναι μια νίκη της δημοκρατίας. Μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για μία υπόθεση για την οποία η Νοβάρτης στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχει πληρώσει 340 εκατομμύρια πρόστιμο. 340 εκατομμύρια. Μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για ένα σκάνδαλο στο οποίο μέσα στην κρίση οι άνθρωποι αυτοί παίξανε με τις τιμές στο φάρμακο. Μέσα στην κρίση, τη στιγμή που η χώρα βούλιαζε στην απόγνωση, τη στιγμή που οι άνθρωποι δεν ξέραν τι τους ξημέρωνε, κυριολεκτικά βγάζανε λεφτά από το φάρμακο και την απόγνωση, από το ζήτημα της πρόσβασης στην υγεία. Αυτό ήταν και είναι το σκάνδαλο Νοβάρτης, αυτό είναι το ηθικό, αξιακό, πολιτικό πλαίσιο του κόμματος Νοβάρτης, γιατί το κόμμα της Νοβάρτης δεν περιορίζεται στη Νέα Δημοκρατία. Το κόμμα της Νοβάρτης έχει εκπροσώπους και στη Νέα Δημοκρατία και στο Κινάλ. Δεν είναι τυχαίο ότι το Κινάλ δεν έχει βγάλει καμία ανακοίνωση. Δεν μιλάει για το συγκεκριμένο ζήτημα. Αυτό είναι το ηθικό, αξιακό και πολιτικό πλαίσιο των ανθρώπων που προσπάθησαν να μιλήσουν για σκευωρία, που κυνήγησαν δημοσιογράφους, κυνήγησαν δικαστικούς. Και σήμερα ξημέρωσε η μέρα όπου είδαμε δημοσιογράφους του Sky να ζητάνε συγγνώμη. Ξημέρωσε και αυτή η μέρα στην Ελλάδα, όπου είδαμε δημοσιογράφους στο Sky να καταγγέλνε για οργανωμένη παραπληροφόρηση την κυβέρνηση. Αυτή η μέρα προφανώς είναι μια ιδιαίτερη μέρα για τη χώρα και πρέπει να την θυμόμαστε. Αλλά δεν μένουμε εδώ, τους δίνουμε μια υπόσχεση. Τους δίνουμε μια υπόσχεση ότι το κράτος δικαίου θα νικήσει, τους δίνουμε μια υπόσχεση ότι η δικαιοσύνη θα προχωρήσει και θα κάνει τη δουλειά της, και τους δίνουμε μια υπόσχεση ότι με την πολιτική αλλαγή που θα έρθει, και είναι σίγουρο ότι θα έρθει πολιτική αλλαγή, θα υπάρξει ξανά αίσθημα δικαίου στη χώρα. Θα υπάρξει αίσθημα δικαίου στη χώρα και ό,τι πρέπει να γίνει με όρους δικαιοσύνης, χωρίς παρεμβάσεις, θα γίνει. Όπως έγινε και στην περίπτωση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Αυτή είναι η πρώτη παρατήρηση που ήθελα να κάνω. Η δεύτερη παρατήρηση σχετίζεται με μια είδηση που, αν δεν κάνω λάθος, μόνο σε ένα τηλεοπτικό μέσο γαλλικής εμβέλειας υπήρξε σήμερα το πρωί. Μία γυναίκα, μία απόμαχος της δουλειάς, μία συνταξιούχος δημοσιογράφος, σήμερα απειλήθηκε να χάνει το σπίτι της για ένα χρέος στην Εθνική Τράπεζα 14.000 ευρώ. Δεν το έχασε γιατί ξεσηκώθηκε όλη η γειτονιά και ήταν εκεί για να σταματήσει την έξωση. Ξεσηκώθηκε όλη η γειτονιά, ήταν εκεί, ήταν μαζί στελέχη και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ
και ο δικαστικός επιμελητής δεν μπήκε μέσα, δεν κατάφερε να πει, η αστυνομία δεν μπήκε μέσα και το σπίτι αυτή τη στιγμή ακόμα έχει κρατηθεί. Δυστυχώς όμως αυτό είναι εικόνα από το μέλλον. Είναι εικόνα από το μέλλον τη στιγμή που με βάση τα στοιχεία ένας στους δύο ενοικιαστές στην Ελλάδα πλέον δυσκολεύεται ή αδυνατεί να πληρώσει το ενίκιο. Τη στιγμή που με βάση τα επίσημα στοιχεία το 30% των πολιτών της χώρας καθυστερούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς ενέργειας, ενώ ο μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι μόνο στο 7%. Αυτά είναι στοιχεία από μια κρίση στεγαστική η οποία έρχεται και την οποία η πολιτική Μητσοτάκη πολλαπλασιάζει. Και αυτά είναι στοιχεία από έναν πτωχευτικό που ψήφισε η κυβέρνηση Μητσοτάκη, έναν πτωχευτικό που διαλύει έναν μικρομεσαίο επιχειρηματία, έναν πτωχευτικό που διαλύει έναν ιδιώτη, έναν πτωχευτικό που διαλύει έναν αυτοαπασχολούμενο. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει το χειρότερο πτωχευτικό κώδικα που είχε ποτέ στην ιστορία της. Ούτε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τις χειρότερες τιμές της ελληνικής κρίσης και ελληνικής κρακοπίας δεν τόλμησε να φέρει ένα τέτοιο πτωχευτικό. Και ποιος το έχει κάνει αυτό? Το έχει κάνει η κυβέρνηση που αν βάλουμε τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου όλοι μαζί έχουν 830 σπίτια, 830 σπίτια, όλοι μαζί χρωστάνε 12 εκατομμύρια και κανένας δεν ξέρει πώς και αν ξεπληρώνονται. Και μιλάμε για το κόμμα το οποίο συνολικά χρωστάει 350 εκατομμύρια στις τράπεζες. Και θέλω να σας κάνω ένα απλό ερώτημα. Ένα Υπουργικό Συμβούλιο το οποίο χρωστάει 12 εκατομμύρια στις τράπεζες. Ένα κόμμα το οποίο χρωστάει 350 εκατομμύρια στις τράπεζες. Όταν νομοθετεί για το πτωχευτικό, υπέρ ποιανού νομοθετεί? Νομοθετεί υπέρ των πολιτών, νομοθετεί υπέρ του ελεύθερου επαγγελματία και του επιχειρηματία ή νομοθετεί υπέρ των τραπεζών? Το πρώτο πράγμα που άλλαξε η Νέα Δημοκρατία στον ποινικό κώδικα, που τόσο πολύ είχε μιλήσει, ήταν η ασυλία στα τραπεζικά στελέχη. Το πρώτο πράγμα, με το που ανέλαβαν, το πρώτο τους άγχος ήταν να δώσουν ασυλία στα τραπεζικά στελέχη. Ακριβώς για αυτό το λόγο μιλάμε για πιάτσικο. Ακριβώς αυτό το λόγο μιλάμε για ένα πολιτικό προσωπικό το οποίο συμπεριφέρεται στη χώρα και συμπεριφέρεται συνολικά στο δημόσιο χρήμα σαν ένας μήνος από ακρίδες. Και αυτό το μήνος οι πολίτες πρέπει να το διώξουν και θα το διώξουν. Και το ξέρει ο κύριος Μητσοτάκης ότι αυτή η ώρα έρχεται για έναν πολύ απλό λόγο. Γιατί όταν δεν πέφτουν οι τιμές, πέφτει η κυβέρνηση. Και αυτό θα γίνει στις επόμενες εκλογές και αυτό θα το διασφαλίσετε όλες και όλοι εσείς. Δεν περιμένουμε από κάποιον άλλον. Δεν περιμένουμε από τα μέσα ενημέρωσης. Δεν περιμένουμε από αυτούς που με το σπαθί τους έχουν φέρει τη χώρα στον πάτο της Ευρώπης στα ζητήματα της ελευθερίας του τύπου και στη θέση 108. Και η αλήθεια είναι ότι με αυτά που ζούμε τις τελευταίες μέρες, μάλλον και 108 χαριστικοί είναι. Μπορούμε να πάμε και χειρότερα ή καλύτερα με βάση το καθεστώς Μητσοτάκη. Αυτόν τον αγώνα θα το κερδίσουμε όπως τον είχαμε ξανακερδίσει κόντρα σε θεούς και δαίμονες. Θα το κερδίσουμε γιατί το θέλει η κοινωνία. Γιατί το θέλουν οι πολίτες, γιατί το θέλετε εσείς. Και θα κερδιθεί αυτός ο αγώνας. Στο ερώτημα που θα κάνει κάποιος καλοπροαίρετος φίλος, ότι ρε παιδιά, μήπως είστε αυστηροί, γιατί μιλάτε για ακρίβεια Μητσοτάκη? Σε όλη την Ευρώπη τα πράγματα δεν είναι δύσκολα. Να δούμε λίγο απλά και ψύχρεμα τους δείχτες. Πολύ απλά. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα ο ενεργειακός πληθωρισμός τρέχει με πάνω από 60%. Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι στο 39%. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει τα πιο ακριβά καύσιμα στην Ευρώπη σε σχέση με το μισθό. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι η μοναδική χώρα στην Ευρωζώνη που ο βασικός μισθός είναι χαμηλότερος από όπου ήταν το 2010. Δεν υπάρχει άλλο παράδειγμα. Ακριβώς για αυτό το λόγο μιλάμε για ακρίβεια Μητσοτάκη. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει ευθύνη, γιατί αρνείται να μειώσει τον τυπικό φόρο κατανάλωσης. Θα κόστιζε 1,5 δις αν μειωθεί για ένα ολόκληρο έτος. Αρνείται να μειώσει το ΦΠΑ στα τρόφιμα, έχει μειώσει όμως το ΦΠΑ στα μερίσματα. Έχει μειώσει όμως το ΦΠΑ στη συγκέντρωση κεφαλαίου. Δεν μπορεί να μειώσει τους φόρους, δεν μπορεί να μειώσει το ΦΠΑ στο γάλα και στο ψωμί. Εκεί δεν υπάρχει δημοσιονομικός φόρος. Και όχι απλά αρνείται, αλλά σας προσβάλλει κιόλας. Γιατί όταν βγαίνει ο κύριος Γεωργιάτης και λέει δεν θα μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωση γιατί θα ενισχυθούν οι καγέν. Αυτό είναι προσβολή. Είναι προσβολή πάνω σε ανθρώπους που καθημερινά δυσκολεύονται να πάνε στη δουλειά τους. Είναι προσβολή πάνω σε ανθρώπους οι οποίοι δυσκολεύονται να μεταφέρουν τα εμπορεύματά τους. Γιατί τις λίγες ώρες που είμαι στην Άρτα δεν είδα να κυκλοφορεί καμία καγέν. Έχω δει όμως πολλούς ανθρώπους οι οποίοι έκαναν τις δουλειές
έχουν όλα αυτά που πρέπει να κάνουν, έχουν το αυτοκίνητό τους και δεν το χρωστάνε. Δεν το χρωστάνε ούτε στον κύριο Γεωργιάδη, ούτε στον κύριο Μητσοτάκη, ούτε σε κανέναν από αυτούς τους ανθρώπους που έχουν έρθει και αυτή τη στιγμή κάνουν το πιάτσικο στη χώρα. Και τελευταίο στοιχείο για να είναι πολλά, πολύ καθαρά τα πράγματα, μόνο τους τελευταίους 5 μήνες το κράτος έχει αυξημένα έσοδα περισσότερο από 3 δις ακριβώς λόγω των φόρων. Περισσότερο από 3 δις. Και αντί να μειώσει αυτούς τους φόρους και να τους επιστρέψει τους πολίτες, μας κοροϊδεύει. Κοιτάξτε, κάθε μέρα στην οποία παραμένει η κυβέρνηση ο κ. Μητσοτάκης είναι μια χαμένη μέρα για τη χώρα. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει τεράστιες ευθύνες για το γεγονός ότι αρνείται να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα, για το γεγονός ότι αρνείται να μειώσει το ΦΠΑ στα τρόφιμα και για το γεγονός ότι κοροϊδεύει τους πολίτες με τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχουμε τα πιο ακριβά καύσιμα σε σχέση με το εισόδημα σε όλη την Ευρώπη. Ο πληθωρισμός στην ενέργεια έχει ξεπεράσει το 60% τη στιγμή που ο μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι στο 39%. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο μιλάμε για ακρίβεια Μητσοτάκη. Για μας η λύση βρίσκεται στην πολιτική αλλαγή. Και όλες οι εκδηλώσεις που κάνουμε αυτή τη στιγμή σαν ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και το καλωσόρισμα που κάνουμε στα εκατοντάδες χιλιάδες νέα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό το οποίο κάνουμε και σήμερα εδώ, αν θέλετε, δυναμώνει το μήνυμα της πολιτικής αλλαγής. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, γιατί χιλιάδες άνθρωποι γίνονται η φωνή αυτού του μηνύματος και είμαστε αισιόδοξοι ότι τα πράγματα και μπορούν και θα αλλάξουν στις επόμενες εκλογές. Δείχνει και μια δυναμική, μια τάση ανωδική του κόμματος, η οποία φαντάζομαι ότι περιμένετε να αποτυπωθεί και στις κάλπες όποτε και αυτές και αν στηθούν. Είμαστε σίγουροι ότι θα αποτυπωθεί. Όχι, περιμένουμε. Είμαστε σίγουροι, το βλέπουμε στις περιοδίες, το βλέπουμε στις εκδηλώσεις και δεν είναι τυχαίο ότι αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το μοναδικό κόμμα το οποίο έχει αυτή την αδιαμεσολάβητη επαφή με την κοινωνία και με τις εκδηλώσεις και τις περιοδίες του ίδιου του Προέδρου του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και με τις περιοδίες και τις εκδηλώσεις που κάνει το σύνολο των στελεχών. Ποιο θεωρείτε ότι θα είναι το διακύβευμα των επόμενων εθνικών εκλογών? Είναι η πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία της χώρας που ένα σπίτι με 2 εργαζόμενους αδυνατεί να βγάλει το μήνα. Αυτό το πράγμα δεν έχει ξαναγίνει. Άρα αντικειμενικά αυτό θα είναι το διακύβευμα. Το πώς τα πράγματα μπορούν να πάνε διαφορετικά, το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια. Και είναι ξεκάθαρο ότι αν συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο, αν συνεχίσουμε μια πολιτική η οποία δεν στηρίζει τους μισθούς, δεν στηρίζει το εισόδημα, δεν λειτουργεί με δημόσιο κριτήριο την ΔΕΗ, αλλά με κριτήριο της ιδιωτικοποίησης, με κριτήριο το να πηγαίνει καλά η μετοχή και τα γαλάζια Golden Boys να βγάζουν χιλιάδες ευρώ, τότε τα πράγματα όχι απλά θα μείνουν εδώ που είμαστε, αλλά θα χειροτερεύσουν. Γι' αυτό είμαστε σίγουροι ότι ο κόσμος θα κάνει την επιλογή της πολιτικής αλλαγής. Η γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας και βουλευτής Άρτας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Όλγα Γεροβασίλη ανέφερε στην ομιλία της ότι 15η Μαΐου με την εγγραφή των νέων μελών ήταν και είναι η αρχή του τέλους αυτής της κυβέρνησης. Η κυρία Γεροβασίλη έθεσε ζητήματα όπως η αδιαφάνεια και η αναξιοκρατία, το έλλειμμα δημοκρατίας με τον αυταρχισμό και την αστυνομοκρατία, τα προβλήματα στο χώρο της υγείας και την προσπάθεια της κυβέρνησης για ιδιωτικοποίηση παρά την τραγική διαχείριση, όπως είπε, της πανδημίας. Ιδιαίτερο βάρος δόθηκε από την πλευρά της στην εγκατάλειψη της υπαίθριου και του πρωτογενούς τομέα, αλλά και στη λαϊλασία του φυσικού πλούτου. Ένα ραντεβού που θα μπορούσε να έχει γίνει και πριν 2 χρόνια, η πανδημία το καθυστέρησε. Νομίζω ότι σήμερα θα δώσουμε ένα τόνο σε αυτό που ξεκινάμε να κάνουμε για το επόμενο διάστημα, που έτσι και αλλιώς είναι μια προεκλογική περίοδος, μικρή ή μεγαλύτερη θα δείξει. Νομίζω ότι ο καθένας, η καθεμία από εμάς, μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες, τις ίδιες αρχές, τις ίδιες αγωνίες και βεβαίως την ένταση και τη διάθεση να κάνουμε όλα όσα χρειάζονται για να φύγει όλο μια ώρα αρχίτερα αυτή η καταστροφική κυβέρνηση με τις επιπτώσεις τις οποίες τις βιώνουμε, τις βιώνετε όλοι και δεν χρειάζεται να τις αναλύσω. Κάθε μέρα που περνάει η κρίση βαθαίνει, τα προβλήματα μεγαλώνουν. Οι εκλογές θα θέλαμε να έχουν γίνει χθες για να μπορέσουμε γρήγορα να ανατάξουμε την κοινωνία με πολιτικές τις οποίες ήδη έχουμε εφαρμόσει και την προηγούμενη φορά και είμαστε περήφανοι για αυτές. Και σήμερα όλοι εμείς εδώ και αυτοί που δεν μπόρεσαν να έρθουν θα γίνουν πρεσβευτές των μηνυμάτων της προοδευτικής παράταξης της χώρας, της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων για να έρθει, για να έχει η Ελλάδα
την κυβέρνηση που έχει πραγματική ανάγκη, δηλαδή μια προοδευτική διακυβέρνηση. Τα τεταμένη προεκλογική περίοδος μέσα στα μπάνια του λαού. Και αυτό το κακό το έκανε ο κύριος Μητσοτάκης. Κοιτάξτε, το έχουμε πει επανειλημμένα ότι κάθε μέρα που περνάει αυτή η πιο επικίνδυνη κυβέρνηση που πέρασε από τη χώρα με τα πολιτευτικά, κάθε μέρα που περνάει βυθίζει τη χώρα όλο και περισσότερο στις πολλαπλές κρίσεις, οι οποίες βεβαίως σε ένα βαθμό είχαν ένα παγκόσμιο αποτύπωμα, και η υγειονομική κρίση και η περιβαλλοντική κρίση και η οικονομική και η ενεργειακή. Ωστόσο, η χώρα μας κατάφερε να είναι πρωταθλήτρια στους δείκτες, πρωταθλήτρια σε όλη την Ευρώπη, στους όλους τους αρνητικούς δείκτες των επιπτώσεων όλων αυτών των συγκυριών. Αυτό το κομμάτι είναι το κομμάτι το οποίο εμείς αποκαλούμε στο κομμάτι της οικονομίας, η ακρίβεια Μητσοτάκη, η έκρηξη των τιμών της ενέργειας, η οποία στη χώρα μας αποτυπώνεται με πολύ μεγαλύτερα νούμερα από ό,τι στην υπόλοιπη Ευρώπη, και βεβαίως με ανεξέλεγκτη την σχροκέρδεια και την κερδοσκοπία χωρίς ελεκτικούς μηχανισμούς. Στη χώρα μας παραδώσαμε, σας θυμίζω, το 19, μία οικονομία αυτόνομη στα πόδια της η χώρα, η κοινωνία όρθια. Βεβαίως με λάθη, παραλήψεις, ωστόσο όλοι πια έχουν ένα συγκριτικό μέγεθος και ξέρουν τι εννοούσε ο κύριος Μητσοτάκης όταν έλεγε σχεδόν εθνική προδοσία τη Συμφωνία των Πρεσπών, όταν έλεγε ότι εδώ στείνουμε σκευωρίες. Σήμερα είχαμε την κατάρρευση, την παταγώδη κατάρρευση, την θορυβώδη κατάρρευση όλο αυτού του μηχανισμού που στήθηκε προκειμένου να εξυπηρετήσει το αντισύριζα μέτωπο με την υπόθεση Νοβάρτης. Και βεβαίως καταραίουν ένα-ένα τα αφηγήματα αυτής της κυβέρνησης στην πραγματική ζωή των πολιτών, όχι επειδή το λέμε εμείς. Εδώ λοιπόν σήμερα και στην Άρτα, στο κάλεσμα του Αλέξη του Τσίπρα για συστράτευση, για να γίνουν μέλη μας όλοι αυτοί οι άνθρωποι που βλέπετε εδώ σήμερα, ανταποκρίθηκαν γιατί μας ενώνουν αξίες, αρχές και προγραμματικοί στόχοι. Και βεβαίως μας ενώνει το ότι πρέπει πολύ γρήγορα να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Όποτε και αν γίνουν, όποτε και αν στηθούν οι κάλπες, αυτό θα συμβεί. Αυτό το οποίο λέει ως πρόταγμα ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτό το οποίο φουγκράζεται από την ίδια την κοινωνία και εκφράζουμε τα αιτήματα, το αιτούμενο, το μεγάλο ζητούμενο της κοινωνίας. Ξέρετε ότι είμαστε πολύ στενή επαφή με τον κόσμο. Εμείς διατηρούμε αδιαμεσολάβητη επαφή με τον κόσμο και αυτή είναι και η δύναμή μας. Και εισπράττουμε μηνύματα τα οποία τα μετατρέπουμε σε πολιτικές, οι οποίες είναι ρεαλιστικές, έχοντας το οραματικό στοιχείο βεβαίως, και γίνονται τα προτάγματα και του δικού μας κόμματος. Επομένως δεν είναι κάτι το οποίο το λέμε εμείς, είναι αυτό το οποίο αυτή τη στιγμή, έστω και με πιο σιγανό τρόπο, η κοινωνία το διατυπώνει. Και πατώντας την κοινωνική πολιτική που έχει χαράξει ο ΣΥΡΙΖΑ. Κοιτάξτε, σας είπα και πριν ότι το συγκριτικό μέγεθος είναι καθαρό. Είναι καθαρές οι δράσεις πια του ΣΥΡΙΖΑ και εν μέσω μνημονίων με πτωχευμένη χώρα, την οποία μας παρέδωσαν οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Σήμερα κάνουν άλματα, ξεπερνάνε όλα αυτά τα χρόνια, όλα τα αίτια τα οποία μας έφεραν εδώ, στηρίζοντας την άποψη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτός που έφερε στη χώρα την καταστροφή. Συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Στηρίξαμε την κοινωνία, στηρίξαμε τις κοινωνικές δομές, στηρίξαμε το κράτος, την υγεία, στηρίξαμε την παιδεία, τα εργασιακά δικαιώματα, ελαττώσαμε την ανεργία και βεβαίως σας θυμίζω ότι εκείνες τις εποχές οι άνθρωποι τρώγανε από τα σκουπίδια, αν θυμάστε, στις αρχές των μνημονίων. Αυτές οι εικόνες εξαλείφθηκαν οριστικά. Οριστικά νομίζαμε από τη χώρα. Αλλά δυστυχώς σήμερα έχουν επανέλθει. Δυστυχώς και κάθε μέρα που περνάει θα κάνει και πιο δύσκολη την ανάταξη και την ανάκαμψη της κοινωνίας. Ωστόσο, η κοινωνία ξέρει, η αριστερά είναι για τα δύσκολα και είμαστε εδώ και θα δώσουμε πάλι τη μάχη της ανάταξης της κοινωνίας. Με τα χιλιάδες πλέον μέλη, το σύνθημα που δίνεται είναι παρέμβαση σε κάθε γειτονιά, σε κάθε χωριό, σε κάθε χώρο δουλειάς και εκπαίδευσης, σε δρόμους και πλατείες για την νίκη του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, όπως επεσήμανε από την πλευρά της και η συντονίστρια της Νομαρχιακής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία Άρτας, Αγλαία Νάτσικα.
Κυρία Νάτσικα, τα 1000 νέα μέλη, ίσως και περισσότερα, σε μια φιλική απόψε κουβέντα, σε ένα πολύ όμορφο κάλεσμα, όπου, όπως είπαμε και χθες, ανταλλάσσονται προτάσεις, ανταλλάσσονται απόψεις, διατυπώνονται πολιτικές προτάσεις. Φυσικά, όπως σας είπα και χθες, καλέσαμε τα νέα και τα παλιά μέλη μας να έρθουν να πιούμε ένα ποτό, να γνωριστούμε, να μιλήσουμε. Η ανταπόκριση από ό,τι βλέπετε υπάρχει. Παρόλο που ο καιρός μας τα χάλασε, φοβηθήκαμε σε κάποια στιγμή ότι θα ακυρωθεί η εκδήλωση. Μάλλον ο κύριος Μητσοτάκης στην Άρτα την έχει βάλει καλά στο στόχο. Αλλά τα καταφέραμε και είμαστε εδώ, δυναμική παρουσία και όλα θα πάνε καλά. Σας ευχαριστώ. Το επόμενο διάστημα θα υπάρξει μεγαλύτερη κινητοποίηση και από τα μέλη της Ονομαρχιακής Επιτροπής προκειμένου να κοινωνήσουν τα μηνύματα. Φυσικά, κάθε μέρα από εδώ και πέρα θα είμαστε έξω, θα είμαστε στον κόσμο, θα αρχίσουν περιοδίες στην περιφέρεια της πόλης μας, στα χωριά, για να μάθει ο κόσμος το πρόγραμμα, να έρθουμε κοντά με τους κατοίκους. Όπως σας είπα και χθες, συζητώντας βγαίνουν τα προγράμματα. Δεν υπάρχουν υφοστήρες σε εμάς που τα φαντάζονται. Και μια που τα προγραμματίζετε όλα και τα σχεδιάζετε σαν συντονίστρια, περιμένουμε και άλλες επισκέψεις στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια, αυτό θα γίνεται συνέχεια. Θα είμαστε παντού με τα στελέχη μας. Θα γίνουν άλλες 2 εκδηλώσεις το λιγότερο μέσα το καλοκαίρι και άλλες πολλές περιοδίες με στελέχη που θα έρχονται συνεχόμενα. Τα μπάνια του λαού, είπαμε, δυστυχώς αυτό το καλοκαίρι θα περιοριστούν πολύ. Όχι μόνο από εμάς, από τις εκδηλώσεις, από την ακρίβεια, από τις επιλογές της κυβέρνησης, όλα αυτά μαζί και εμείς θα είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε τον κόσμο να φύγει αυτήν η κυβέρνηση, αυτή η λέλαπα.